Ο 19χρονος Νικόλας μπλέχτηκε στα δίχτυα του σατανισμού και έχασε τη ζωή του, ύστερα από ανθρωποθυσία στο σατανά. Δυστυχώς, υπήρξε μια ανεξήγητη σιωπή από το κράτος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για αυτό το περιστατικό. Και αυτό δημιουργεί ερωτήματα. Ενώ το σύστημα σήμερα βομβαρδίζει την νεολαία με προπαγάνδα ηλίσμου και πανσοξιαλισμού και την απογυμνώνει από πνευματικές άμυνες, στο παρασκήνιο της κοινωνίας δρούν ανενόχλητοι οι θρηευτές του σκότους, που ψάχνουν νέους για να στρατολογήσουν στη λατρεία του σατανά. Κρυπτόμενοι πίσω από τη σκανδαλώδια διαφορία του κράτους, οι σατανιστές βρίσκουν όλο και πιο πρόσφορο έδαφος να απλώσουν τα δίχτυα τους σε κοινωνικές ομάδες, που κυριαρχεί ο τύπος στο κατήχη του, ανώριμου, επιπόλαιου και εύκολα παρασυρώμενου νέου, που ψάχνει εύκολους τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στην εξουσία, την επιβολή στον άλλον, τη δόξα, το χρήμα και το σεξ. Όλα αυτά δηλαδή που υπόσχεται η μαύρη μαγεία στα ταλέπορα θύματα της. Δεν είναι μόνο η εγκληματικότητα μια κοινωνική τάση που χρησιμοποιείται ως γέφυρα στο ταξικό χάσμα μεταξύ πλουσιών και φτωχών, επιτυχημένων και αποτυχημένων. Είναι και η μαγεία, που πολλές φορές συνδέεται και αυτή με το έγκλημα. Και για αυτήν την παράμετρο, κανείς δεν συζητάει σε επίπεδο θεσμών και εξουσιών. Μονάχα η Εκκλησία ακρούει διαχρονικά τον κόδωνα. Αλλά αφού το άθεο κράτος την παραγωνίζει σταδιακά από το κοινωνικό γίγνεσθε, το μήνυμα φτάνει σε όλο και λιγότερους αποδέκτες. Ως αντίδραση στην ισοπεδωτική ληστική θεώρηση των πραγμάτων που προωθεί το κράτος και τα σύγχρονα πρότυπα της συμφοράς, πολλοί νέοι με μεταφυσικές αναζητήσεις καταγοητεύονται από τα θέλγητρα που προβάλλει το καταστροφικό μονοπάτι του αποκρυφισμού και του σατανισμού. Εφόσον δεν υπάρχει ούτε παιδεία, αλλά ούτε και οικογένεια πρόθυμη να χτίσει πνευματικές άμυνες σε ένα νέο με τα ακλόνητα πνευματικά όπλα που προσφέρει η Ορθόδοξη Αλήθεια, αυτός ο νέος μπορεί να γίνει ένα εύκολο θύραμα έτοιμο να πέσει στα νύχια των σατανιστών και των μάγων. Παρά το γεγονός ότι η προσελητιστική δράση των σατανιστών είναι ένα σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα με πολλές ολέθριες προεκτάσεις, το σύστημα το αντιμετωπίζει με πλήρη αδιαφορία ή με ειρωνική διάθεση. Και έρχονται κάποια τραγικά γεγονότα, σαν τον απαγωνισμό του 19χρονου φοιτητή στα Σπάτα, Νικόλα Τουρτουρέκα, να μας αποδείξουν ότι οι σατανιστές συνεχίζουν ελεύθερα να καταστρέφουν νέους και να τους παίρνουν τις ζωές, κάτω από τη μύτη της αμέτωχης πολιτείας. Για όσους δεν θυμούνται αυτή τη σοκαριστική ιστορία, η μητέρα του Νικόλα ήταν εκείνη που στις 14 Ιουλίου του 2022 βρήκε το γιο της απαγωνισμένο στην ντουλάπα του δωματίου του στα Σπάτα, με τα χέρια πιστάγκωνα δεμένα και με τα στοιχεία που έχουν έκτοτε βρεθεί να μαρτυρούν εξάσκηση μαύρης μαγείας και αποκρυφιστικών τελετών. Ενώ αρχικά ο θάνατος του Νικόλα θεωρήθηκε ως αυτοκτονία, τα ευρήματα που βλέπουν τις τελευταίες μέρες στο φως της δημοσιότητας δείχνουν την εμπλοκή ενός δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε μαζί με το 19χρονο σε τελετή μαύρης μαγείας πριν τον απαγωνισμό. Αν και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, τα στοιχεία προειδεάζουν ότι η υπόθεση αφορά ένα τελετουργικό φόνο, δηλαδή μια ανθρωποθυσία στο σατανά. Ό,τι και να οδήγησε στο θάνατο του Νικόλα, φαίνεται να έγινε υπό καθοδήγηση ενός πνευματικού οδηγού στις μαύρες τέχνες. Τη μοιραία νύχτα της 13ης Ιουλίου ήταν η μεγαλύτερη παντσέληνος του χρόνου, δηλαδή μια ιδανική συγκυρία για τις λατρευτικές τελετές των σατανιστών. Ο Νικόλας φαίνεται να έγραψε ένα σημείωμα που αφορούσε κάποιο ξόρκι, που θα το επέτρεπε να κατασκοπεύσει τα συναισθήματα κάποιου ανθρώπου. Στην τραπεζαρία βρέθηκαν δύο κόκκινες καρέκλες, μαύρα κεριά, ένα μπόλ με κερί που αντιπαρεστούσε την παντσέληνο και ένα κάδρο με μαύρο βελούδο. Αφήστε το στην άκρη, έτοιμο για το επόμενο πρωί. Αυτό ήταν το τελευταίο γραπτό σχόλιο στο αποκρυφιστικό σημείωμα του Νικόλα. Και το επόμενο πρωί ο Νικόλας βρέθηκε νεκρός. Ο πατέρας του 19χρονου είπε: «Κάποια στιγμή είχα δει να έχει ζωγραφίσει ένα σύμβολο σαν πεντάλφα. Του είχα πει ότι αυτό είναι το σύμβολο του σατανισμού. Γιατί ασχολείσαι εσύ με αυτά?» Μου απάντησε ότι έχει διαφορά από την πεντάλφα την κανονική και ότι είναι κάτι αθώο. Τον ρώτησα αν πιστεύει στον σατανά και μου είχε πει ναι. Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να τον αλλάξω. Εδώ βλέπουμε τη φρικτή πλάνη στην οποία πέφτουν πολλοί προσέλιτοι της μαγείας, δηλαδή το ότι υπάρχει καλή πεντάλφα και κακή, ή ότι ακόμα υπάρχει και σατανάς δύο όψεων, που στη μία εξ αυτών δεν είναι το απόλυτο κακό όπως τον παρουσιάζει το Ευαγγέλιο και οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και ένας παρεξηγημένος και αδικημένος επαναστάτης του πνευματικού κόσμου, ο οποίος δήθεν απαλλάσσει τον άνθρωπο από το δυνάστη Θεό και τους κανόνες του. Η τραγική κατάληξη του παρασυρμένου στα δίχτυα του σατανισμού Νικόλα μας φωνάζει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί αντιμετώπιση, ενημέρωση, κατήχηση και ευαισθητοποίηση. Όχι αύριο, όχι σήμερα, αλλά χθες. Ένας νέος που πιθανότητα είχε μια υπέροχη ψυχή και σπάνια χαρίσματα που περίμενε να καλλιεργηθούν, έγινε δυστυχώς μια μαριονέτα του σκοτεινού κόσμου της μαγείας και έχασε τη ζωή του. Και χιλιάδες παιδιά είτε φλερτάρουν μέσω ανάλογης μουσικής, ταινιών
βιβλίων και παρέων με τον σατανισμό, είτε έχουν πιαστεί ήδη στις απαγές του, αλλά ουδείς ενδιαφέρεται. Ζωές καταστρέφονται, οικογένειες βασανίζονται, εγκληματικές ομάδες δρούν ανενόχλητες, αλλά κράτος και κοινωνία περί άλλα τριβάζουν. Οι υποθέσεις που αφορούν τη δράση σατανιστικών οργανώσεων έχουν πάει στα αζήτητα της ενημέρωσης, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Κάποτε, αυτές οι ειδήσεις καταλάμβαναν ολόκληρο από το σέλιδα και παρουσιάζονταν ως κεντρικά θέματα σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Υπήρχε ένα αίσθημα συλλογικής ευθύνης στον τύπο για να προστατευθούν οι νέοι από τα δίκτυα της μαγείας, ειδικά μετά την υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης που συγκλώνει στο Πανελλήνιο το 1993. Πλέον αυτά τα θέματα τα προβάλλουν σπανίως μόνο κάποιες σκανδαλοθυρικές εφημερίδες, οι οποίες περισσότερο τα κάνουν να φαίνονται γραφικά παρά βοηθούν να υπάρξει ευαισθητοποίηση για το ζήτημα. Είναι σαν να υπάρχει μία περίεργη διαφορία. Σε κεντρικά δελτίων ειδήσεων μπορείς κάλλιστα να ακούσεις κάθε τόσο ρεπορτάζ για εξωγήινους και άλλα συνωμοσιολογικά παραμύθια. Αλλά ο σατανισμός έχει θαυτεί εντελώς τα τελευταία χρόνια. Στα μεγάλα δημοσιογραφικά sites μπορεί να δημοσιεύουν σοβαροφανή άρθρα με ό,τι πιο κουφό διδάσκουν οι ανατολικές θρησκείες. Και μάλιστα να τις διαφημίζουν, αλλά για την υπαρκτή απειλή του σατανισμού τίποτα. Η νέα εποχή που προάγει για τη μαθρησκεία και τη μίξη των αρρύθμιτων θρησκειών και δοξασιών φαίνεται ότι αφήνει χώρο καλωσορίσματος και για τον σατανισμό. Μην παραξενευτείτε αν αύριο μεθαύριο ακούσετε να βγει κανένας νόμος που να επιτρέπει τις σατανιστικές τελετές και δημόσια. Η ανθρωπότητα έχει πάρει τον κατήφορο. Μετανοείται όσο είναι καιρός, η Αγία Τριάδα να μας φωτίζει και να μας οδηγεί μονάχα στον δρόμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.